παίζει το συγκρότημα. Παίζω απλά τα νόφυλλο, ο συνήθως. Και άμα δεν είσαι κοντά σε πλατάνη, άμα δεν είμαι κοντά σε πλατάνη, παίζω α4, λευκή σελίδα. Και αν όχι λευκή, διάφορα καραγκιοζάκια, διάφορα σχηματάκια, αυτοκινητάκια, διάφορα ό,τι κάνω την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Και μετά λέω στο τέλος, εγώ έχω φτιάξει αυτό το πράγμα που είναι κάτι μεταξύ Πικάσο και Σαλβατόρε Νταλή. Δεν το έχετε αυτό, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο που κάνετε τετραγωνάκια, αυτά, γραμμούλες, σχηματάκια, ανθρωπάκια, διάφορα και μετά λες, τι έγινε ρε παιδιά. Εγώ είμαι ο δημιουργός αυτού του φοβερού κληροδοτήματος στην ανθρώπινη κληρονομιά. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε για το τσακαλό καταπληκτικό σχροχοπιπίνο καψούριδες. Ελάτε στη μεσημβρινή ζώνη και τυράντα για αυτούς που η ζώνη δεν αρκεί και υπάρχει μια σκεμπεδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές, κανένας δεν είναι χοντρός, είναι απλά χαμηλοστήθης, όπως έχει πει και ο μεγάλος Οβελίξ, Έλληνα στην καταγωγή από τον Οβελία, το όνομά του, έπαιξε ως κοινοτικό στο γαλατικό χωριό από τη Γαλάτη στα Κοζάνης. Δεν είμαι χοντρός, είναι εγκλωβισμένο ύψος, τα μεγάλα εργαλεία θέλουν και μεγάλα υπόστεγα. Υπάρχουν διάφορες, πολλές και διάφορες δικαιολογίες για τους κεμπέδες και τις κοιλιές. Είναι κυμπαριλίκι και τέτοια όμορφα, ωραία πράγματα. Ελάτε στην παρεούλα μας, εδώ είμαστε στο λίμπερο της καρδιάς σας, 107 και 4, πρωί και μεσημέρι μαζί, και στο 8-10 στους αθλητήριους, στο ζουμουσού, αλλά και το μεσημέρι στην εκπομπή «Ποιος αυτός ένα μηδέν!» Με πάθος εκτελείται το αράουτ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε μαζί, να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να πούμε τα χωρατά μας, να μιλήσουμε για ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Είπαμε, σκοπός αποκλειστικός να φύγει το μυαλό από την καταχνιά, να φύγει από αυτόν τον κολοϊό, να φύγει από αυτή την τεράστια περιπέτεια στην οποία έχουμε μπει. Όχι, όχι, πριν, τι είπες, πριν. Εδώ είμαι. Μα ήρθα. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 23-10, θερμή παράκληση, θερμή, θερμότατη. Δεν σηκώνουμε στο 23-10, θα παίρνετε 23-10. 287-888. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον ανθρωπάκο που βλέπουμε, τον επιστήμονα, τον κύριο Τσιόδρα. Δεν τον ξέρω. Ο Θεός να τον έχει καλά. Μου βγάζει μία ηρεμία, μου βγάζει μία σιγουριά, μου βγάζει μία απόλυτη συνέστηση της ευθύνης, του ρόλου του, της συνειδητοποίησης ότι κρέμονται από τα χείλη του εκατομμύρια συμπατριώτες μας, εκατομμύρια Έλληνες, και μου δείχνει μια ταπεινότητα, μου δείχνει μια μετριοπάθεια που δεν ξέρω, πραγματικά ο άνθρωπος αυτό μου βγάζει εμένα τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε άλλη άποψη, αλλά πολύ συναισθαλμένος, πολύ σοβαρός. Χθες βρέθηκε ένας και τον ρώτησε, λέει, καλά, μπορείτε να μας βεβαιώσετε, λέω, δεν γίνουμε Ιταλία. Τι είμαι, προφήτης είμαι, για να σου το πω αυτό, είναι δυνατόν. Πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε. Πάμε, χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Ζαζάκ Σεφτέ, καλώς το παιδί. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς το χιλιοπενεμένο λάκωμα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Αλήθειες λες. Αλήθεια. Λοιπόν, θα σε πω για κάτι για τις απορίες σου. Ναι, βεβαίως. Και οι ερωτήσεις που γίνονται από ορισμένους συναδέλφους του δημοσιογράφους ή ναι, απλώς εκεί που βρίσκονται, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ναι. Δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, αδερφέ μου. Ναι. Λες και τον άνθρωπο, δηλαδή τον τζιγκλάς. Εκβιάζουν απαντήσεις. Εκβιάζουν απαντήσεις πάνω. Ακριβώς. Ναι, που θέλουν. Είναι αίμα. Τρομολάγνη τελικά. Διψάνε για αίμα, είναι. Διψάνε φίλε για φέρετρο. Αυτό είναι. Δηλαδή, άστο. Για τρόμο. Εμείς έχουμε άλλο μότο. Άλλο. Μας, άλλο. Και αυτό θα περάσει. Και αυτό θα υπερισχύσει. Αυτό. Και αυτό θα νικήσει στο αυτό. Τέλος. Μα του είπε Παναγιώτη μου, του λέει, τι είναι αυτό που με ρωτάς. Δηλαδή, καταρχήν, λέει, με μία απάντηση λέει, μπορεί να σπείρουμε όλο τον πανικό, λέει, σοβαρά μιλάς. Θέλεις να σου απαντήσω αυτό, τι είμαι προφήτης, να σου πω τι. Κατάλαβες, εκεί φαίνεται το πόσο ιντριγκαδόρικο είναι τώρα. Τέλος πάντων, είπαμε. Και αυτή τη μουσική που βάζουν, αυτή τη μουσική λες και τη θέτω,
τα σακόνια του Καρκαρία που βάζανε για να... Μην βλέπετε τηλεόραση. Μιλάμε ο τρόμος. Ένα θέμα, τη λέω κλείσει τηλεόραση. Όχι λέει αυτό, βρε κλείσει τηλεόραση λέω. Εγώ σε παίρνω τηλέφωνο και να σε ρωτήσω τι κάνεις. Όχι, έτσι παίζει τηλεόραση. Τα έχουμε πει αυτά και στη μαμά και στη σύζυγο, τα έχουμε ξεκαθαρίσει και στην πεθερά, είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά. Έτσι. Το καταλαβαίνω αμέσως αν πάρω τη μάνα μου και έχει δει ή αν πάρω στο σπίτι στη γυναίκα με το που σηκώνεις ακούς ένα εντάξει είπαμε. Πώς γίνεται η Ελιζίδα μάνα αυτή που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη φίλε πουθενά. Γενικά η μάνα αλλά η Ελιζίδα πουθενά να κάνει ακριβώς. Να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς όμως. Ναι, αυτό είναι καρμπόν. Είναι σαν το 3,14 στον κύκλο. Πιστεύω κάποιο κρυφό σχολείο επισκέφτηκαν όλες. Κάποια υπήρξε κάποια σχολή που ήταν κρυφή όμως. Κρυφή. Βάλε ζακέτα. Πρόσεξε τι θα σου ρίξω στο ποτό. Πρόσεξε πώς οδηγάς. Έτσι. Αυτά είναι τώρα. Τα κλασικά. Τα κλασικά. Δεν την αλλάζουμε τη μανούλα. Για το πρωινό. Για το πρωινό. Σε ακούω πολύ χάλια, σε ακούω Παναγιώτη, πολύ στο βάθος όμως σήμερα, πολύ. Ναι. Λοιπόν, περίμενε να κάνω μια διόρθωση. Έλα τώρα μ' ακούς. Τώρα φίλε Καμπανίσιος. Για πες. Λοιπόν, για το πρωινό. Μόλις ήρθε πρόταση από τον Καμπανιακό να σου πω. Τριετές με οψιόν αγοράς για 2 χρόνια. Για πες. Και πληρωμένη την εφορία. Ναι. Άκουσα περιγραφές πολύ όμορφα γκολ. Δεν ξέρω τώρα άμα που έχεις την δυνατότητα. Εμένα ας πούμε σαν φιλάθλο παδό ή μέλος αυτού του οργανισμού που λέγεται ναι. ΠΑΟ ναι. Πρώτα θέλω να πω να δηλώσω ότι περιποιεί μεγάλη αξία στο σύλλογο μας ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής όπως ο Σέρτζιο Κοϊτσαϊσάο που κρέμασε τα παπούτσια στη δικιά μου ομάδα το γκολ που έβαλε με τον Ολυμπιακό που πέρασε την μπάλα πάνω από τον Νικοπολίδη. Αυτό δεν είναι τι θέμα ομορφιάς γιατί γκολ και άσχημο δεν υπάρχει Κωστή για μένα. Δεν υπάρχει φίλε, δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά αυτό είναι, έχει και άλλα πράγματα μέσα. Στην Τούμπα. Πόσο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά πάσα του Ίβης για τον Αναστασάκο. Έκοψαν στην άμυνα επέκταση του Ολυμπιακού. Ντούντου αφήνει για τον Τζεβλάκοφ. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0. Από το έξοχο γκολ του Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Έπειτα από το λάθος στην άμυνα από τον Μίχαλ Τζεβλάκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο ημίωρο. Χαμόγελα. Τώρα τους έχει πάρει όλους και πάει στην 4. Όλος, ρε Ανατρίκα. Πάει στην 4. Όλο το σώμα. Πάει, δείχνει το σήμα, δείχνει τη φανέλα. Τρελαμένος. Και ο Σάντος στον πάγκο, φίλε. Τόσο ήρεμος. Δεν αλλάζει έκφραση. Υπάρχει περίπτωση, Παναγιώτη, να έχει ξεχάσει ο Νικοπολίδης αυτό το κρέμασμα? Όχι. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, παιδιά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι απόλυτα ζυγισμένο, ναι. Όταν παίξαμε το φιλικό με τη Λάτσο και βγήκε αλλαγή, ναι. Που έκανε το γήπεδο, είχε πόσες χιλιάδες κόσμο και επί ένα 20 λεπτό το χειροκροτούσαν. Τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή, τεράστια. Αυτό τι λιγότερο ή τι περισσότερο. Τεράστιος. Και όμως, δεν έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟ. Και αυτός, θέλω να σου πω, σούζα μπροστά στο δάσκαλο. Έτσι. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα, σκέψου τι προσωπικότητες είχε να διαχειριστεί ο Καφέ Δερμάτινο, φίλε. Έτσι. Τι Λίνο, καλά ο Λίνο ήταν και Παναγία, αλλά λέω τι Γκαρσία, τι Κοσεϊσάο, τι Κοντρέρας, τι Μουσλίμοβιτς, τι Ίβιτς, άλλος ο Ίβιτς, άλλος δύσκολος, έτσι. Τα λέμε όλα. Δύστροποι όλοι ήταν χαρακτήρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαρακτήρα δύστροπο. Δεν είναι. Τεράστια προσωπικότητα. Είναι καλά παιδιά, είναι καλά παιδιά, αλλά δύσκολα. Έγινε Παναγιώτη, περιμένει Κόσιμος. Φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Καλά έκανες και το θυμήθηκες του Κονσεϊσάο, ζωγραφιστό. Εδώ φαίνεται απολύτως συνειδητά ότι θέλω να κάνω αυτό.
Δεν είναι μου πέτυχε, τον βλέπω που είναι έξω τον Νικοπολίδη και τον κρεμάει με τεμπεσίρι. Χαίρετε! Ναι! Χαίρομαστε. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε κύριε μου, πως είστε? Ω, τι φωνή είναι αυτή, φίλε! Πω, πω, βήξε ρε! Βήξε όσο θέλεις το πρόσωπό μου! Βήξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Η μαγεία του ραδιοφώνου, αγόρι μου! Βήξε όσο γουστάρεις, φίλε! Βήξε! Φτερνή σου, βγάλ το από μέσα σου! Θα κάνω online γραμμή. Θέλεις να βήξεις ελεύθερα, θες να φτερνιστείς? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, έτσι δεν λένε. Ναι, ρε, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το πιάνει καβάλα στην άλλη επάνω, καβάλα. Αγάπη μου, λέει, δεν είναι αυτό που... Τη λατρεύω αυτή την ατάκα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Για πες, αγοράκι μου. Παύλο, είσαι... Είσαι καλά? Μια χαρά είμαι, σε καραμπίνα. Μας είπαν σε καντίνα, εγώ νόμιζα και πήγα εκεί στα βρώμικα στα βαρέλια. Άσε με καημένα. Όχι, λέει, λάθος ακούσατε, λέει, σε καραντίνα, όχι σε καντίνα. Τι να πεις. Εντάξει τώρα. Για μια συλλαβή, ρε γάμο το. Εκεί βρήκες και τον Βαγγέλη με τον Καραβαπάρα. Έχουμε. Έπεσε, εκεί έπεσε. Αγνώστα λανθάνουσα, λέει. Εκεί έπεσε. Γλίστρεσε το πουλάκι μου. Αχ, το καημένο. Είχε πολλά τέτοια, πώς το λένε. Από τα κοψίδια και λοιπά, ναι, ναι. Που σκάτουν και γλίστρες. Πολύ, πολύ λυπητερό αυτό, αλλά το λυπητερό το γράφουμε με γιώτα εκεί, όχι με υψηλόν. Για πες λοιπόν. Γαλάξια στη Χαλκιδική, δεν σκούσα. Έλα. Η Γαλάτιστα είναι στη Χαλκιδική. Όχι ρε. Γαλατινή, ναι, ναι, Γαλατινή, όχι Γαλάτιστα, Γαλατινή. Ήθελα να πω. Η Γαλάτιστα είναι όντως στη Χαλκιδική. Η Γαλατινή είναι στην Κοζάνη. Το χωριό του Νιόμπια. Ως πότε θα ζουν να σε μάθει. Φίλε, καλά που υπάρχει στη ζωή μου και βάζω λίγο ποιότητα. Γυράσκω αίδη δασκόμενος. Γι' αυτό έχω τέτοιους ακροατές. Γι' αυτό έχω. Πώς το έλεγε ο άλλος? Μ' αρέσει η μαρεντηρήσεις. Διαρθάνε με. Σας θέλω με ψυχολογία. Σήμερα τη χάρηκα την εκπομπή το πρωί. Θέλω να σου το πω αλήθεια. Λοιπόν, θα ανέβει στο YouTube ή μπορεί να έχει ανέβει ήδη πρωινή, όπου το θέμα μας ήταν το κορυφαίο γκολ που εσείς έχετε στο μυαλό σας με τα ηχητικά, με. Και είδες πόσο... Κορυφαίο γκολ. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εκείνο το διάστημα ήταν ένα διάστημα που αναγκαζόμουν και δούλευα για δύο. Ναι. Γιατί ήταν τέτοιο που στον τόλμα να το πω ότι ήταν και το διάστημα της πολύ μακριάς αποχής από το γήπεδο, δεν το ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να πω, δηλαδή από αυτά τα γκολ που έχω δει, έτσι, που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στον εαυτό μου, ήταν το περσινό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Βιερίνια, σουτ. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ ο σπίκερ αυτός να ξεχάσει τον γκολ. Όχι ρε, τι να ξεχάσει τώρα, σε παρακαλώ. Ο σπίκερ, δεν μιλάω για το site. Για το σπίκερ μιλάω, φίλε, για το σπίκερ, τι... Ή για το ΠΑΟΚ Πανετολικός, αλλά άλλο το να το ζεις κάτι. Άλλο φίλε. Ήμασταν μπροστά, ήμουνα, και διάσεις ποια είναι. Είμαστε με το Forest. Ναι. Σε Όφλο. Ναι. Καλή του ώρα όπου και να είναι. Θα του πάρω και κάνα τηλέφωνο τώρα και αυτό να και του... Να είναι καλά ο Θεόφιλος. Να είναι καλά. Έτσι για να τους ακούσω να πούμε, όχι τίποτα άλλο. Και γυρνάει και μου λέει πριν την εξαγώνα μου, λέει, θέλω, μου λέει γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο. Και γυρνάει και το λέω, πλάκα μου κάνει ο Λεφόρες. Μου κοιτάει μια σοβαρή ζωή, ποιο πεντάλεπτο, στο τρίλεπτο και του κάνουν τα τρία δάχτυλα. Στο τρίλεπτο, ποιο πεντάλεπτο. Με κοιτάει μια. Θυμάσαι πότε μπήκε τον γκολ. Αγαπημένος. Εκεί μπήκε, εκεί στην αρχή. 2:36. Ναι. εκεί φίλε, εκεί. Λέω, τέτοιες φάσεις σου έχουν κάνει πολλές στο γειτόνιο. Και η άλλη φάση θα σου είναι έναν αγώνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ούτε ο Δημητράκης ο Πιπερίδης, προηγουμένως μιλούσαμε, μια χαρά. Καλά να είναι το παιδί και αυτός φίλος, αδερφός, μιλάμε. Το έχω, κάτσε να δω λίγο, περίμενε λίγο. Εδώ, μισό δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Καλά, εδώ βγαίνει ο κόσμος.
Λοιπόν, και μπαίνει που λέει ότι είμαστε μαζί στο γήπεδο. Ναι, μίλα, μίλα, εσύ, μίλα, θα το έχω έτοιμο. Τώρα, άκου λίγο. Με τον Diego Bisesvar να ανεβάζει τον Βιερίνια. Σουτ του Βιερίνια. Μεγάλη η έναρξη του μάτς για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη η έναρξη του μάτς. Έχουμε να του πούμε κάτι, φίλε. Γκολ παρεπιπτόντος. Γκολάρα, υπάρχουν πολλές λέξεις. Τον ζωγραφίζει, το παστελώνει. Άκου μεγάλη έναρξη του μάτς. Τι είναι ρε φίλε, μεγάλη πρεμιέρα κινηματογράφος. Κανονικά δεν μπορεί να πει τον ξεντύπησε. Ακριβώς. Οι δύο για τον εκεί φίλε. Πηγαίνει στα δίχτυα. Στο τρίλεπτο. Αυτά, φιλιά Παυλάκο μου, σε χαιρετώ. Ναι, το, κάνε, δώσ' μου μισό λεπτάκι, δεν το πάω Σπάρτακ. Έχει γίνει το 0-2. Ναι. Όλοι έχουν παγώσει, καρκινά σηκώναμε, καρκινά χειροκροτάω, κάνω ράν, ήταν, αν το θυμάσαι αυτό εδώ, ήταν ότι στο 15, ξεκίνησε 15, η πάση ναι. Από την 7, γιατί μιλάμε γουρλιαζα. Ναι, 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 όντως. Πάμε, ξέρω εγώ και λοιπά, ναι, και αυτό το πράγμα, όχι μόνος, εντάξει, σηκώθηκε κάποιοι άλλοι, έχει μεταδοθεί σε όλο το γήπεδο από την 7. Έτσι ακριβώς, έτσι. Έτσι. Ξεκίνησε από εκεί, από εκεί, από την παλιά 4 και που θεωρώ ότι έχει και... πολύ, η 7 έχει πολύ παλιά 4 μέσα, έτσι. Πολύ, να το πολύ πούμε. Πάρα πολύ πράγμα. Έχει, έχει, λοιπόν, έχει. Και γυρνάω και λέω στο Μίτσο, αυτό όλο μου θυμίζει μια άλλη Σπάρτακ. Ναι. Μου λέει καμία σχέση. Σπάρτα, αυτή, εκεί ήταν Σπάρτα, άλλο Σπάρτα, άλλο Σπαρτάκ, ναι, μία ήταν νομίζω... η μία ήταν Ρώσικη, η Μόσχα. Η άλλη ήταν Τρνάβα, ήταν Σλοβάκη. Ήταν Σπάρτακ Τρνάβα. Ναι, Τρνάβα, ναι, ναι. Σπάρτακ Τρνάβα και γενικά. Και εκείνη με κάπα Σπάρτακ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και η άλλη Μόσχα. Και μετά Πρίγιοβιτς, Λιμνιός, Πέλκας, έτσι. 2-3. Γεια σας. 3-2 δηλαδή. Και γίνεται το σκηνικό και κερδίζει. Και μου λέει καμία σχέση εκείνη η ομάδα με αυτήν. Καμία σχέση του αυτό που πάγουμε εκείνο. Έγινε Παυλάρα, σε φιλό! Και με κοιτάει ο Μιτσάκο. Όταν κερδίσαμε το πέναλτι, όταν κερδίσαμε το πέναλτι, ναι. Λέω έτσι ξεκίνησε. Έτσι. Στο 3-2 έχουμε γίνει... Κουρούμπελο. Ευχαριστώ πολύ. Κουβάρι, κουβάρι. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα. Όλα, όλα. Πάμε. Ναι. Τρέλανε μας ρε μεγάλε, τρέλανε μας. Κι είσαι λοιπόν καθισμένος στον ακάλυπτο και πίνεις το φραπεράκι του 36 ζάχαρες και είσαι κλεισμένος στο σπίτι επειδή έτσι γουστάρεις ρε παιδί μου για να μην μεταδώσεις τίποτα ιούς ή τίποτα παραπάνες που δεν σου φταίνε τίποτα και κάνεις λίγο αυτοσυγκράτηση και το έχουμε κάνει μια κλειστή τρίπλα του ιού και βγαίνουμε και με αυτονικητές γιατί είμαστε δυνατοί ρε παιδί μου. Έχουμε σκόρβο σπρέι, σκόρβο σπρέι. Το σπρέζουμε και μας εντάξει ρε μεγάλη, δεν μας πιάνει τίποτα ρε μεγάλη και σκοδό λίγο σπρέι. Το αγιασμό και όλα καλά. Σκορδό σπρέι. Yes, yes. Κάτι αφήσες άμα βάρω από το λάμπρο σκόρδα πιάνουν. Όχι, ε. Παμιάνουν λέει όλα πιάνουν τα σκόρδα. Θα μου πεις πού να τις βρω τις αφήσεις του λάμπρου σκόρδα. Έλατε, έλατε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, κάνεις την πορεία σου. Μου τελειώσει αυτό το παραμύθι τώρα εδώ πέρα να είχαμε να λέγαμε. Γιατί έχουν τρελάνει τον κόσμο, εγώ τους έχω γραμμένους εκεί που και πάντα τους έχω γραμμένους γιατί δεν ασχολούμαι με αυτούς. Αυτοί, σκοπός τους είναι να τρελάνουν τον κόσμο για μην γελάει κανένας. Όχι, όχι. Αυτούς του δεν ασχολούμαι καθόλου. Αντιστεκόμαστε, αντιστεκόμαστε. Ξέρουμε όχι, τι συμβαίνει. Μπαλκόνι, έτσι. Έκανα γυμναστική, στατικό ποβράτο, βασικής κλουτσιάς μπουνιές από όλα. Πολύ μια χαρά. Ωραίος, φίλε. Πάρα πολύ σπανάκι μου τώρα, χαλαρούιτα. Τέλειος είσαι. Λοιπόν, πολύ δυνατός, αγόρι μου, πολύ δυνατός. Θυμάμαι γιατί έχω στο ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που προηγήθηκε, έκανε το λάθος να προηγηθεί και κερδίσαμε, αν θυμάσαι και το παιχνίδι, 6-1. Ναι, βέβαια. Την Τούμπα ήμουνα μέσα. Βέβαια. Και ένα άλλο θα πω έτσι σαν γλίγορα, γιατί έχεις γύρω στις 25.000 περίπου κόσμο περιμένουν. Χτίσε μας. Λοιπόν, λοιπόν, παίζαμε Άγγελο όταν ήμουν εκεί, παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και εκεί στην ο Άγγελος ήταν με το Χάρκα και έδειχνε στον πίνακα το σύστημα που ακολουθήσουν για να παίξουν για να κερδίσουν. Ναι. Και κατεβαίνω εγώ κάτω στο αποβιτήριο τελείως με αφέλεια και αγνότητα ξέρεις τώρα. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Και λέω συγγνώμη ρε Άγγελε, έχω κάτι πραγματάκια λέω από το Άγιο Όρος λέω να δώσω, μπορώ να τα δώσω. Εντάξει παλικάρι μου ξέρω εγώ, το δίνω τον... Το Χούρουλ τότε θυμάμαι κάτι που είχα πάρει και έβαζε και τον ίδιο να ευχαριστώ ρε παλικάρι μου. Τέλος πάντων να μην τα πω λίγο, κερδίσαμε 3-1. Στο τρίτο γκολ του ΟΚΑ
Τρέχω να πανηγυρίζω και πέφτω κάτω. Και το είχαν βάλει στα χαϊλάκια. Έγινε το κλάμα της αρκούδας. Το κλάμα της αρκούδας. Και μετά από μια εβδομάδα συναντώ έναν παράγοντα, μου λέει: ξέρεις τι έκανες, τι έκανες. Δηλαδή εννοούσε, δηλαδή διάκοψα το, την προπόνηση. Λέω: ξέρω τι έκανα, αλλά πήγε λέω, ευλογία και ρίξαμε το 3-1. Αγόρι μου. αυτό το 6-1 που λες πρέπει να ήταν πριν το 82. Δηλαδή πριν γυρίσω Ελλάδα, δεν το θυμάμαι εγώ. Μήπως ήταν 80-81. Δεν θυμάμαι. Ότι κανέναν το λάψει να προηγηθούν. Λοιπόν, περίμενε. Μισό δευτερόλεπτο. Θα δολίσουμε αμέσως ο φίλος μας ο Γόγλες. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Τάκ. Τάκ. ΠΑΟΚ. ΑΕΚ 6-1. Κύπελο Ελλάδος 81-82. Να, δεν σου είπα. Το πιάσαμε. Μα δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Το 82 εγώ ήρθα Ελλάδα. Με τους γονείς. Μητσάκο, σε φιλό, σε χαιρετώ! Γεια σου, αδερφέ μου! Ψηλά το κεφάλι, ρε! Θα το κερδίσουμε και αυτό, φιλιά! Πάμε, επόμενος! Ναι, γεια σας! Ναι! Ω, καλώς το παιδί, καλώς τον! Έλα! Όταν λέω τσατσαρός, σε φιλό, κλείνουμε! Όχι, ρε, δεν κολλάει, ρε! Δεν είναι με γλώσσα! Εννοούμε, κλείνουμε το κουμπί το κόκκινο. Α, ναι, όταν λέμε το κλείνουμε. Είναι σαν να λέει, έλα. Έλα. Είναι σαν να σου λέω να αποσβήνουν τα λαμπιόνια. Δεν μου λες, ο προηγούμενος φίλος είναι ο χαζός από την Κυλκής. Έλα, ο προηγούμενος είναι. Ο χαζός από την Κυλκής. Όχι, ρε, καμία σχέση. Καμία. Δεν είναι εκείνος, ρε. Ο προηγούμενος είναι ο Δημήτρης που ήταν και μασκότ. Το πουλί το θυμάστε. Παλιά που υπήρχε μασκότ. Στην Τούμπα που ήταν ένας αετός. Αυτός είναι ο Μητσάκος, αυτός είναι. Αυτό είναι αδερφός. Ναι. Όχι, αυτό από το Κυλκής δεν ξέρω. Είχαμε εμείς κανένα χαζό από το Κυλκής. Έβγαινε παλιά στο Συρίγο. Δεν είναι δικός μου αυτός, δεν το ξέρω. Δηλαδή... Δεν βγαίνει σε σένα. Ναι, δεν το ξέρω. Κρίμα. Δεν το ξέρω. Είχε πολλά να δώσει, είχε να δώσει πολλά. Φίλε. Ψοφάω εγώ για τέτοιους, ξέρεις. Άστος. Ψοφάω, φίλε, για τέτοιους ψοφάω. Ναι. Πες στο Γιώργο να σου πει να σου πάλι κανένα παλιό πρόβλημα. Ο Γιώργαρος. Νομίζω και στο YouTube υπάρχει κάτι. Θα μπω φίλε, θα μπω να μορφωθώ, δεν είναι αλίμονο. Λοιπόν, επειδή το πρωί δεν άκουσα. Θα την ανεβάσω τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχει γίνει από το πρωί ένας οριμαγδός. Σήμερα είπαμε ρε παιδί μου, ποιο γκολ μας έχει μείνει εκτός από το αυτό 1-0. Δεν ξέρω αν δεν θέλω να επαναληφθώ αν το πετάω. Γιατί. Θα πω και το γιατί μου αρέσει. Ναι. Η χρονιά που θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα το 8, ναι. Πάει Παναθηναϊκός, ναι. Ανατροπή, μετά το γκολ του Γκαρσία το φάουλ, ναι. Το που είναι στο κόρνερ η μπάλα. Ναι, με το Βάζελο. Που πάει και του σκουπίζει τα δάκρυα ο... Ο Τζόρβας. Ναι. Όχι ο Τζόρβας, πάει το και του σκουπίζει τα δάκρυα, ναι, ο Μουσλίμοβιτς, ναι. Το ρουφάει ο Τζόρβας, ναι, ναι, ναι. Το γκολ του Μούσλι, σε αυτό το ίδιο μάθος, το 2-1. Του Μουσλίμοβιτς. Ναι. Αυτό φίλε. Γιατί του σκάει ο Λίνο την μπάλα τη μεγάλη περιοχή για μας, σαρατάρα παλιά, και κάνει ένα μητάκι απίστευτο ο Ζλάταν. Ναι. Δηλαδή δείχνει κλάση στους top 10 ποδοσφαιριστές του κόσμου τίμης. Το τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί, έτσι μπορούσε δηλαδή. Είχε τρομερές δυνατότητες. Νομίζω ήρθε λίγο αργά ο Μουσλίμοβιτς, σαν σου λούπι. Το μητάκι που κάνει για να κοντρολάρει την μπάλα, δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν 10-15 ποδοσφαιριστές. Για την ταχύτητα που έχει μπάλα εκεί τη στιγμή και την κολάρα που βάζει στη συνέχεια, όλους τους πιάτες. Ναι, ναι. Θυμηθείτε το, δείτε το λίγο το κόλλο αυτό. Νομίζω είναι το δεύτερο που το ανατρέπουμε, το 2-1. Είναι τεράστια εκείνη η ομάδα, παιδιά, είχε μέσα φοβερές προσωπικότητες. Αν δείτε μόνο ποιοι πάνε να αγκαλιάσουν τον Γκαρσία όταν έχει βάλει τον γκολ στο φάουλ, σαν κόρνερ. Πηγαίνουν πάνω του ο Βιερίνια, ο Ίβιτς, ο Κοντρέρας, ο Μουσλίμοβιτς, ο Κοσεϊσάο, δηλαδή πηγαίνουν τεράστιες μορφές επάνω του. Έτσι. Είχαμε και είχαμε και τρυπήματα μέσα. Τώρα τρυπήματα, εντάξει. Υπήρχαν και παίκτες που δεν ήταν... Δεν μιλάω για παίκτες. Μιλάς για πάγκο. Ούτε για πάγκο, φίλε. Σάντος είχα στον πάγκο. Όλος ο οργανισμός που λέει Σταυράκης. Είχα σάντος στον πάγκο. Δεν δέχομαι κουβέντα για τον δάσκαλο. Έτσι δεν εννοείς αυτόν. Μιλάω γενικότερα για όλο τον πάγκο. Ναι. Εντάξει. Τα λύσαμε αυτά. Τα λύσαμε. Και Σορλέν βλέπω εδώ. Και Σορλέν. Άκου λίγο. Να το. Ο Γκαρσία. Άκου τι γίνεται φίλε.
Άκου τι γίνεται. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Και εδώ είναι απόλυτα συνειδητή, παιδιά, γιατί αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές. Πάνε τώρα. Πρόσεξε, Μουσλίμοβιτς. Ο τρόπος που κοιτάει είναι θα σε σκοτώσω. Ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Είναι το βλέμμα του λιονταριού πριν κατασπαράξει το θύραμά του. Ότι δεν μου γλιτώνεις. Ρε παιδί μου, το έχεις ρουφήξει, θα σε γράψει ιστορία γιατί θα μείνεις άγαλμα. Ο Πουλόπουλος έχει τραγουδήσει για σένα το άγαλμα. Θες το βράδυ. Λοιπόν, και δεν το ξέρεις. Είναι ένα βλέμμα, παιδιά, και είναι τόσο όσο το φάλτσο ψιλοκρεμαστά, για να μην μπορέσει ακόμα και το χέρι να σηκώσει. Είναι όλα τα φάλτσα. Τόσο δύναμη όση χρειάζεται και πάει η ρουφιάνα και κάθεται εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Έχω χαρεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες που έχουμε χρόνο να δούμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν πάρω τον κόλ που σου είπα όμως, παρακαλώ, για να δεις. Εδώ παρακάτω είναι. Εδώ παρακάτω είναι. Εδώ. Νάτος, πηγαίνει φίλε, πηγαίνει τον αγκαλιάζει. Νάτο, περίμενε. Περίμενε. Νάτος, εδώ είσαι. Σορλέν, ευκαιρία για το 2-1 και το πετυχαίνει. Στο 60. Τι γίνεται. Κάνει το τρελαίνομαι. Έχει πάρει εξαιρετική μπαλιά. Και είναι, προλαβαίνει ίσα ίσα δηλαδή. Τώρα, περίμενε. Το παίρνω από την αρχή, καταλαβαίνετε. Τώρα παίζουμε με μπρος πίσω, έτσι. Λοιπόν. Βλέπετε και τα offside, 4, φεύγει. Σκάι. Τι κάνει. Βγάζει ο Σορλέν μια μπαλιά που 8 στους 10 παίκτες θα τους έφευγε το κοντρόλ καταρχήν. Έτσι. Τη σβήνει την μπάλα με το κοντρόλ, δηλαδή την παίρνει με το κουτουπιέ και τη σβήνει. Ναι, σαν να έχει μαγνήτη. Την υποτάσσει. Την υποτάσσει, φίλε, με το μητάκι. Την υποτάσσει. Έτσι. Τη θοπεύει όσο χρειάζεται. Αυτή σαγηνεύει. Και μετά, τάκ! Ένα μητάκι όσο χρειάζεται, ρε φίλε. Όσο χρειάζεται. Δεν υπάρχει offside. Το κοντρόλ, λοιπόν. Εδώ είναι. Όλη η ιστορία. Καλά έκανε και το θυμήθηκε. Ευτυχώς αυτό το παιδί. Σε εισαγωγικά το ευτυχώς δεν ήταν τόσο αθλητής και μπορεί να... εντάξει, να αυτό η ζωή του. Αυτό τον έφαγε, αυτό. Έγινε αδερφέ! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, εδώ. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Ωραία που έχουμε γυρίσει πίσω, μου αρέσει, παιδιά. Γεια σου, Στράτο μου, έλα. Λοιπόν, οι καλοί παίκτες από τους τεράστιους παίκτες ξεχωρίζουν από την οτροπία. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Ακριβώς. Ο καλός από τον μεγάλο. Βλέπεις τον Ιμπραήμοβιτς, είναι 38 χρονών. Και αυτά που κάνει, φίλε, από θέμα προπόνησης είναι... Άστο, μην το συζητάς. Απίστευτα. Το βλέπετε το σώμα του. Ο Ρονάλντο έχει φτάσει 35 και κάνει 12 ώρες προπόνηση την ημέρα. Για όποιον δεν ξέρει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, να το ξέρετε. Εγώ θέλω να πω το εξής, πριν πάμε στο ερώτημα που έθεσες. Στους νεαρότερους και λίγο μεγαλύτερους φίλους της εκπομπής που ασχολούνται, η εταιρεία η οποία βγάζει το Football Manager ανακοίνωσε εχθές τα ξημερώματα ότι για τις επόμενες 7 ημέρες το παιχνίδι θα είναι το Football Manager 2020 που θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Steam για μία εβδομάδα. Χαμός. Κάντε. Λοιπόν, μαζευτείτε, τουρνουά και τέτοια. Ναι. Δεν έχει τουρνουά εκεί. Είναι μόνο σου. Παίρνει την ομάδα. Μόνο σου, ναι. Κανονικά μεταγραφές και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, έχεις ένα συγκεκριμένο budget. Ναι. Ναι, για τους καμένους ξέρω εγώ είναι, δηλαδή μία εβδομάδα θα περάσει λες και είναι ένα δευτερόλεπτο. Απλά κάποια στιγμή θα μπλεχτούν τα μουσια στο πληκτρολόγιο, στην κοζόλα, στο χειριστήριο, θα μπλεχτούν τα μουσια. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ναι. Κωστή, ναι. Ήταν Κυριακή βράδυ και ήθελα να πάω στα ΚΕΠ το πρωί για να δώσω κάτι χαρτιά. Ναι. Και λέω εντάξει τώρα ανοίξω λίγο Football Manager εκεί κατά τις 1 ώρα το βράδυ να κάτσω μέχρι τις 7 ξέρω εγώ και να πάω να δώσω το χαρτιά και να έρθω μετά να κοιμηθώ. Και έκατα φίλε, ξεκίνησα να παίζω. Πήγες τα για τα χαρτιά. Σε κάποια φάση γυρνάω και τι βλέπω. Ότι είχε αλλάξει ο μήνας. Είχε πάει Τρίτη πρωί. Όχι Δευτέρα, Τρίτη. Λοιπόν και ένα ακόμα να, ναι, πω. Επειδή έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια της σειράς. Και πάντα φυσικά έκανα μια χρονιά με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον για να δω έτσι πώς εξελίσσεται η ομάδα. Αυτό που έχω παρακολουθήσει από το 2012 και μετά είναι το γεγονός ότι η ομάδα έχει δυναμώσει τόσο πολύ
Και ενώ ας πούμε σε παλαιότερα παιχνίδια έπαιζες με μικρομεσαίες ομάδες της Ευρώπης και θεωρούσουν outsider, το να παίζεις ας πούμε με τη Celtic και με τη Σλάβια Πράγας και να σε θεωρούν φαβορί για να περάσεις. Εντάξει. Μεγάλωσε. Παρότι μας στενοχώρησε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σαν μέγεθος, ναι. Θα γυρίσουμε εκεί που πρέπει. Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και το τελευταίο που έθεσε στο ερώτημα για τον goal. Το δικό μου γκολ, αυτό που μου άρεσε εμένα περισσότερο και το θυμάμαι, δηλαδή θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή αυτό το γκολ, ήταν το γκολ του Φραντζέσκου. Του Φραντζέσκου, όχι ρε φίλε. Με τον Παναθηναϊκό, στο 1-0 στην Τούμπα, στο φάουλ στο 89, ναι. Που περνάει την μπάλα έξω από το τείχος. Έξω, πάρα πολλά έξω. Φάλτσα, με πολύ πάει δύναμη. Στο γάμα, ναι. Ο Βάντσιχ, ένας από τους καλύτερους θερματοφύλακες εκείνη την περίοδο. Όντως. Στην Ευρώπη θα πω εγώ, όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Πολύ καλός. Πετάγεται στο γάμα. Α, και δεν προλαβαίνει. Κάνει με όλη του την παλάμη. Το την πετάει μέσα. Πάνω και πάλι η ρουφιά να πήγε και καρφώθηκε στο γάμα. Πόσο σίγουροι ήμασταν ότι θα μπει όταν εκτελούσε ο Φραντζέσκος. Σαν να ήταν απέναντι, αφού γινόταν χαμός. Ναι. Έγινε! Στράτωσε, φιλώσε, χαιρετώ! Μία λέξη, Κωστή. Τελευταία, πάμε στο φάουλ αυτό, δήλωση του Βάντσεχ μετά, αφού δεν το πιάσα εγώ, δεν το πιάνει κανένα. Γεια σου Στράτο, γεια, ευχαριστώ. Πάμε, σύντομα, ναι, γεια σας. Εδώ πέσαμε, εδώ πάμε, τελευταίος, και εδώ. Άρα πάω σε διάλειμμα, επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, θα έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε και σήμερα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Έτοιμοι είμαστε. Επιστρέψαμε και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με το διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα, γεια σου. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Τι να γίνει, τα ίδια με χθες. Δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια με χθες. Μέσα στο σπίτι όσο μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα, θα κουράσουμε. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για το τι αντιμετωπίζουμε και πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ακριβώς. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν διάφορους τρόπους με διάφορα challenge μέσα στα σπίτια τους, να με το χαρτί υγείας, να με τις κάλτσες, να με, με τα διάφορα γκολ. Αν μου επιτρέπεις, θέλω να σου θυμίσω αυτό εδώ. Μια στιγμή λίγο θα το βρούμε τον τρόπο, γιατί εκεί ακριβώς πάνω σε αυτό δημοσίευσε ο Αντρέ Βιερίνια, αυτό το εκπληκτικό γκολ μέσα στον Πανετολικό, να το και το ηχητικό. Δοκιμάζει το σουτ, απίθανο γκολ στο 64. Τη βάζει ο Βιερίνια, αν είναι δυνατόν, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Super League. Σε φέτος με τα γκολ που έχει βάλει, το ένα καλύτερο από το άλλο. Κοιτάξτε από πού σουτάρει. Νομίζω απίθανο. Δεν ξεχνιέται αυτό με τίποτα, Κώστα, έτσι. Ναι, εντάξει, okay. Ήταν ένα γκολ το οποίο ξεκλείδωσε το πρωτάθλημα. Ήτανε το παιχνίδι. Από την περσινή χρονιά τα παιχνίδια τα σημαδιακά νομίζω ότι είναι τρία. Η νίκη στην Τρίπολη μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και τη φυγή του Πρίγιοβιτς. Ναι. Πάλι ο Διευθυντής είναι αυτός που ξεκλείδωσε το μάτι του Πάου και κερδίζει. Με το φάουλ, ναι. Ναι. Το Αγρίνιο με το Βιερίνη να ξεκλειδώνει το μάτς και η νίκη επί του Ολυμπιακού με το Βιερίνη να ξαναξεκλειδώνει το μάτς. Από αριστερά εκεί με το αυτογκολ. Που τους ανάγκασε. Το έβαλα αυτό το γκολ Κώστα γιατί το έχει αναρτήσει σε ένα challenge, ας πούμε, μια πρόκληση. Και για να απαντήσουν ο Ζωζέ Μαουρίσιο, ο Σέρτζι Ολιβέιρα, ο Κέβιν Ντεμπρόιν, ο Ρικάρντο Κουαρέσμα, ο Ιβαν Πέρισιτς, μεγάλες προσωπικότητες μπήκαν στη διαδικασία να βάλουν και αυτοί το καλύτερό τους γκολ, ας πούμε. Υπάρχουν τρόποι για να περάσει ο χρόνος μέσα στο σπίτι με τα βιντεάκια, έτσι, με τα γκολ, με παλιά παιχνίδια, παλιούς αγώνες. Το λέμε έτσι για να πάρουμε το μυαλό του κόσμου λίγο από τη στεναχώρια, Κώστα μου, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό που ζούμε. Βέβαια. Τώρα, έχουμε οριστική αναβολή, όπως είπαμε, του Euro. Έχουμε
κατά πάσα πιθανότητα επανέναρξη, όπως λέγαμε και χθες, εκεί γύρω στον Μάιο του πρωταθλήματος. Και οι ποδοσφαιριστές πρέπει, Κώστα, να διατηρηθούν σε μια, είναι μια συντήρηση στην ουσία. Πώς μπορεί κάποιος... Όπως μπορούν όλοι, δεν ξέρω. Ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο με λίγο ποδήλατο, λίγο τζόκινγκ το βράδυ μόνοι τους, λίγο προσοχή στη διατροφή τους, γιατί έχουν πάρει πρόγραμμα διατροφής, να διατηρηθούν σε κατάσταση. Όπως θα διατηρηθούν οι παίκτες των άλλων ομάδων, έτσι θα διατηρηθούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια ομάδα από την άλλη. Κάνουν όλες οι ομάδες, κάνει και ο ΠΑΟΚ. Αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα 10 Μαΐου, πρώτο Θεός, αυτό θα σημαίνει ότι όλα θα έχουν πάει καλά, τότε θα έχουμε μια προετοιμασία 10 ημέρων. Και θα είναι όλοι από την ίδια αφετηρία. Δεν θα υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των ομάδων σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα το σημαντικό είναι να μπορέσει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα όλα θα ισχύουν για όλους το ίδιο. Όλους. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Τώρα, τι θα κάνει ο Βιγερίνια, ο Μίσιτς και ο Βέρμπλουμ και ο καθένας που παίρνει ένα εκατομμύριο, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, αυτό να το ξέρεις. Φυσικά, εννοείται. Δεν είναι πρόβλημα των φιλάθρων, γι' αυτό αμοιβούνται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι. Φυσικά. Ούτε σαράδες είναι, φυσικά. Ούτε μάγειρες είναι, ούτε μπακάλιδες είναι, ούτε τίποτα. Θα πρέπει, όταν θα κληθούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν πάρει από την ΠΑΕ και όταν κληθούν για την επανάληψη των προπονήσεων, να είναι έτοιμοι και να δείξουν την επαγγελματική τους φύση στο απόλυτο. Αυτό και ξαναλέω, έχουν πάρει και την πρόγραμμα διατροφής που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διάστημα που είναι μειωμένη η δραστηριότητά τους η καθημερινή. Όπως όλων μας φυσικά, έτσι. Φυσικά, όλων μας. Εννοείται. Απλά εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, έτσι, αυτοί πρέπει να φροντίσουν το σώμα τους παραπάνω από ότι εμείς. Εμείς και να κάνουμε και λίγο κυλίτσα στο ραδιόφωνο. Εντάξει, νομίζω. Το πολύ πολύ να πάρουμε μία απόσταση από το μικρόφωνο, να μπορούμε να ζυγώσουμε, αλλά τέλος πάντων. Θα φωνάξουμε λίγο περισσότερο και θα το κάνουμε. Ακριβώς. Κώστα, και χθες και σήμερα, διάφορες ειδήσεις που βγαίνουν, είδα και τα αποσταρίσματά σου στο διαδίκτυο, ότι πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Πολύ, εντάξει τώρα, παράγεινε τις τελευταίες μέρες, διαβάζουμε ιδέες, πολύ δηλαδή, ο ένας έφερε το βρίζα, ο άλλος έδιωξε τη μισή ομάδα, έφερε άλλους, η ομάδα του μεταξύ ακόμα είναι ενεργή, έχει μπροστά της, εφόσον γίνουν αγωνιστικές δευτεριότητες, 10 αγώνες με το αθλήματο και play-off, τελικούς κυπέλου, τελικό, ό,τι να είναι, λίγο μια εγκράτεια, λίγο να συγκρατηθούμε όλοι. Εντάξει, δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν υπάρχει επικαιρότητα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά τώρα ο καθένας που ξυπνάει το πρωί, το μεσημέρι, από το μεσημεριανό του, από τις μεσημεριανές του σιέστα, γράφει ένα θέμα. Ο ένας φέρνει το βρίζα, ο άλλος διώχνει τη μισή ομάδα, φέρνει παίκτες, φέρνει τεχνικό διευθυντή, φέρνει προπονητή, φέρνει πρόεδρο, φέρνει ιδιοκτήτη, γκρεμίζει την τούμπα, θα ξυπνήσουμε κανένα πρωί και να μας πούνε έπεσε παλιά και γίνονται, μα τι είναι αυτά τώρα. Έλεος λίγο σεβασμό να έχουν αυτό που κάνουν. Είναι και ο κόσμος γενικά τώρα σε μια κατάσταση τέτοια. Μην του προσθέτουμε και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που έχει. Έτσι. Ναι, έλεος τώρα. Καθένας για να πείτε την ξυπνάδα του. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και καταλήγει να είναι να γράφουν εννοησίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή για να κάνετε διαφορά. Εν τω μεταξύ σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα φανεί η εννοησία. Ναι, έτσι. Κάπου λίγο να συγκρατηθούμε όλοι. Εγώ το λέω, βάζω και εμένα, όλοι να συγκρατηθούμε λίγο. Φυσικά. Δεν έχει θέματα και τι ανακάλυψε. Φυσικά. Διάβασα ο άλλος, ξέρω εγώ, έφυγε μισός ο ΠΑΟΚ. Διαβάζει τώρα στο σπίτι του το Μαωρίς ότι έφυγε. Ναι. Πώς θα μπει να παίξει. Σε 2 μήνες, ένα μήνα, ξέρω εγώ. Μα έλεγε το Θεό. Ναι. Και ποιος το λέει ότι έφυγε. Έτσι. Να συγκρατηθούμε λίγο. Φτάνει η ανοησία. Αυτή η αρρώστια, είπαμε ότι την ασθένεια την ξεπέρασε ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι άλλων εποχών. Ναι, τον κορονοϊό σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Ακριβώς. Κώστα, έχω ερώτημα από χθες προς εσένα και εκκρεμεί και ήθελα να στο ρωτήσω από χθες κιόλας. Κατά πόσο θα μπολιαστεί αυτή η ομάδα
με παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, αν ήρθε η στιγμή και σε ποιο ποσοστό, ας πούμε, πιστεύεις εσύ ότι θα υπάρξουν παιδιά από αυτή την ομάδα γεμάτη ταλέντο? Είναι ο Δημήτρης από το Λαγκαδά με πολλά χαιρετίσματα, παλιός φίλος και ακρότης. Ναι. Ναι. Για πότε λέμε, για τη νέα χρονιά? Για τη νέα χρονιά, ναι, ναι. Το ερώτημα εκεί πηγαίνει. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις και ο κόσμος, επειδή δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έχει το μυαλό του λίγο στο αύριο, χωρίς να σημαίνει ότι τελείωσε η χρονιά αγωνιστικά, απλά έρχονται τα ερωτήματα, στα μεταφέρω όπως είναι. Ναι, ποιος μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση? Θα μπορούσε να απαντήσει μόνο ο Φερέιρα και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ επιθυμεί, πάντα επιθυμούσε, την διοχέτευση παιδιών από τις ακαδημίες του στην μεγάλη ομάδα. Τώρα, ποιοι και πόσοι, και πόσο, και πόσο, από κανέναν, ναι, ναι. Από κανέναν έως, ξέρω εγώ, δύο-τρεις, δεν, είναι, ναι, δεν ναι. υπάρχει. Θα εξαρτηθεί από το σχεδιασμό. Αν πάμε σε μια κατάσταση παγκόσμιου κράχ και τα οικονομικά δεδομένα είναι διαφορετικά, τότε ίσως αναγκαστικά στραφούν οι ομάδες και μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη λύση, στα παιδιά της ακαδημίας του. Ο Μιχαηλίδης, ας πούμε, για τον οποίο μπορώ να μιλήσω, είναι ένας. Έχει ξεχωρίσει, ενδεχομένως να επιστρέψει και κάποιος δανεικός, ενδεχομένως, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ και τις παίκτες υψηλού επίπεδου. Ξεχωρίζουν, ναι. Και, ναι, ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει, ναι. για να μπορέσω εγώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Ναι. Και ο σχεδιασμός μπορεί να γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν πρόκειται να ξεκινήσει τίποτε ουσιαστικό, και αυτό και λέω ότι όλα όσα λέγονται και γράφονται είναι θεωρητικά και δεν αφορούν την πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα είναι η παγκόσμια οικονομία το Μάιο, ώστε να μπορέσουμε να πούμε τι θα έρθει. Μπορεί να υπάρχει μια ύφεση που δεν θα επιτρέψει στις ομάδες γενικότερα στην παγκόσμια αγορά να κάνουμε κινήσεις, όχι για την Ελλάδα. Μιλάω, γενικότερα, ναι, 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 ναι. Παγκόσμια, ας πούμε, και στην Αγγλία, στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες θα μείνουν οι ίδιες ή θα ανανεώσουν κάποια συμβόλαια, θα αφήσουν παίκτες ελεύθερους και ή θα δώσουν ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες. Αλλά το να συζητάμε τώρα, ναι, 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 για νούμερα και τον Ιούλιο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Είναι νωρίς, είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Δηλαδή το Φερέιρα να ρωτήσει, θα σου απαντήσει, δεν ξέρω, τι σου πω. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Τι να απαντήσω τώρα σε αυτό. Δηλαδή, με ποια είναι, το λέω ότι οδεύουμε, πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αύριο. Κάθε μέρα έχουμε καινούργια δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς. Δηλαδή, τον προβληματισμό που έχει ο ΠΑΟΚ, τον έχει η Manchester, η Liverpool, η Juventus, η Inter, η Real. Μην φαντάζεσαι ότι εκεί τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ιδιοκτητών μόνο. Δηλαδή, τι έχει ο ιδιοκτήτης να βάλει. Τι μπορεί η ομάδα να παράξει. Ποια θα είναι τα χρήματα που θα δοθούν από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Ποια θα είναι η αγοραστική ικανότητα των φιλάθλων της κάθε ομάδας μετά το τέλος της πανδημίας. Αναπάντητα ερωτήματα. Ακριβώς, από ακριβώς. Όταν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Μάλιστα. Ωραία, ωραία Κώστα. Την ίδια ώρα ο Μπεκάλι, αυτός στεάουα ο περίεργος, απαιτεί από τους παίχτες να επιστρέψουν στην προπόνηση. Ακού λίγο, τώρα λέει δεν κάνουμε προπονήσεις αλλά θα επιστρέψουμε. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να διατηρούμε απόσταση 2 μέτρων και ότι δεν πρέπει να βρίσκονται 50 άτομα στον ίδιο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να βρίσκονται όλοι μαζί στα αποδυτήρια, αλλά μπορούν να εκτελούν τις ασκήσεις στο γήπεδο σε ανοιχτό χώρο με απόσταση ο ένας από τον άλλον πάνω από 20 τετραγωνικά. Εντάξει. Ο κύριος Μπεκάλι, το θυμόμαστε αυτόν από την υπόθεση Βαρέλα. Αυτός δεν ήταν? Αυτός ήταν. Πάντα μυστήριος. Εντάξει, κάποιος. Τρελούς είναι γεμάτος που Τι να πω ρε να πάρει ευχή. Συμπήκε στη Ρουμανία, το έχει εδώ στην Ελλάδα τρελούς. Ρουμάνο επέλεξε. Τέλος τον πήγα στο Ρουμάνο, εντάξει. Έχει εδώ, έχει εδώ, έχει. Έχουμε να κάνουμε και εξαγωγή κιόλας. Α, εδώ, πολύ. Κάβα, έχουμε κάβα. Έχουμε. Μάλιστα. Εντάξει Κώστα μου, δεν ξέρω. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Τα περί πρωταθλήματος τα είπαμε χθες. Πιθανότατα 10 Μαΐου, αν όλα πάνε καλά. Και λέω αν όλα πάνε καλά, γιατί είναι πολύ νωρίς για να έχουμε συμπερασμένα του τι θα συμβεί στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι την έκθεση την περιμένουμε, να το ξέρει αυτό ο κόσμος, αρχές Απριλίου. Εκεί θα έχουμε έκθεση, εκεί θα τελειώσει η ανηφόρα και θα ξεκινήσει μετά η κατηφόρα
να πάμε δηλαδή προς τη λύση. Δεν φτάσαμε στην κορυφή ναι. του προβλήματος. Ανεβαίνουμε ακόμα την Ελλάδα. Σωστά. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έτσι. Για να καταλάβουμε. Ναι. Τώρα το πρόβλημα έχει έξαρση στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο. Ναι. Τα ελληνικά νούμερα είναι τα καλύτερα από ό,τι βλέπω. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Μακάρι να μείνουμε εκεί. Μακάρι. Εντάξει. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς θυμίζουμε ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι το Parking Alpha Park στην περιοχή αεροδρομίου, το πιο φτηνό parking, μακράν του Δευτέρου, την πρώτη μέρα 4.50. Μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία είναι έτσι πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. 4.50 η πρώτη μέρα, 8.30 οι δύο μέρες, 3 μέρες 10.50, οι 4 μέρες 12, οι 5 μέρες 14, οι 6 μέρες 16 ευρώ, κάθε μέρα επιπλέον μετά ένα ευρουλάκι μόνο. Σκέψου, 6 μέρες μόνο 16 ευρώ πουλάκια. 23 10 42 44 44 το τηλέφωνο και βέβαια φυτάς. Αυτός για καυσόξυλα, αυτός για κάρβουνα, αυτός για είδη μπάρμπεκιου. 4-11-6-36 με ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο. Όσο ακόμα βλέπει τη θερμοκρασία, δεν λέει να ανέβει. Και αυτές τις μέρες έκανε πάλι κρύο. Όλγας 206. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 πρώτο Θεός. Με τους αθλητήριους, με το ζουμουσού μας. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας, ο Λίμπερο μαζί σας. Και στις καλές και στις άσχημες και στα δύσκολα και στα εύκολα. Το ραδιοφωνάκι, παρέα. Μην βλέπετε τηλεόραση. Μην βλέπετε τηλεόραση. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αύριο. Bye.